Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ρομποτική χειρουργική στη σπονδυλική στήλη. Κοντά μας ο κύριος Μάριος Λυκίσας, διευθυντής κλινικής σπονδυλικής στήλης στο Metropolitan Hospital και επίκουρος καθηγητής ορθοπαιδικής. Κύριε καθηγητά, ποιες είναι οι βασικές εφαρμογές της ρομποτικής στη σπονδυλική στήλη? Οι ενδείξεις της ρομποτικής πλοήγησης στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης περιλαμβάνουν μεταξύ πολλών άλλων τη σπονδυλολίσθηση, τη σπονδυλική στένωση, την εκφύλιση του μεσπονδυλίου δίσκου γνωστή και ως δισκοπάθεια, τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης, τους όγκους της σπονδυλικής στήλης και τις παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή την κύφωση και τη σκολίωση των παιδιών και των ενηλίκων. Θα πρέπει οι τηλεθεατές να γνωρίζουν ότι ουσιαστικά η ρομποτική πλοήγηση σχεδιάστηκε για ασθενείς με παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης, όπου η τοποθέτηση των ευτευμάτων μας είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Η ασφάλεια και η ακρίβεια την οποία μας εξασφαλίζει η ρομποτική πλοήγηση αυτού του ασθενείς είναι εντυπωσιακή. Όπως εντυπωσιακή είναι και η διόρθωση της επαναμόρφωσης την οποία επιτυγχάνουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτής. Γιατί ένας ασθενής με σχολίωση να προτιμήσει να χειρουργηθεί μέσω της ρομποτικής τεχνολογίας? Πολύ καλή ερώτηση. Σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνικές, η ρομποτική τεχνολογία εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των εφετευμάτων μας και κατ' επέκταση μειώνει σημαντικά την πιθανότητα ενός ιατρικού λάθους, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, μειώνει στο ελάχιστο το χρόνο του χειρουργείου, μειώνει στο ελάχιστο τις απώλειες αίματος, μειώνει στο ελάχιστο την διάρκεια της παραμονής του ασθενού στο νοσοκομείο και ίσως το πιο σημαντικό, μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα για μια δεύτερη παρόμοια επέμβαση στο μέλλον. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία προανέφερα ουσιαστικά κατοχυρώνουν την ανωτερότητα της ρομποτικής τεχνολογίας σε σχέση με τις συμβατικές τεχνικές, τόσο όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών μας, όσο και όσον αφορά την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος αισθητικά και λειτουργικά.